επανερχόμενος πλέον μετά από μια απουσία περίπου 1,5 μήνα, να ευχαριστήσω καταρχήν όλους σας για το ενδιαφέρον, το έπειρο αυτό και την αγάπη σας. Είμαι απόλυτα καλά πλέον. Βέβαια, σε όλη αυτή την περιβλήνηση άκουσα και διάφορα εφτράπελα τα οποία τα ξεχνάω, να ξέρετε από το πρώτο χέρι ότι ούτε μακριά από εδώ κανένα εγκεφαλικό έπαθα, ούτε κανένα έφραγμα, ούτε κανένα καρκίνο έχω. Να είναι όπως ο κόσμος καλά, όπως είμαι και εγώ καλά. Ήταν μία υπερκόπωση στην ουσία η οποία ενεργοποίησε ένα αυτοάνωσο νόσημα. Λοιπόν, έχω επανέλθει πλήρως και πολύ πιο δυναμικός από πριν. Απλά στο πλαίσιο της ενημέρωσης, μια και έχουμε χαθεί και λόγω κορονοϊού, εγώ ήθελα να πω για κάποια θέματα που τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ υπουργούς ρυθμούς. Ένα από τα πολύ ουσιαστικά και πολύ σοβαρά είναι ότι πλέον μετά και την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για το θέμα εφετείου, συγγνώμη, του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για το θέμα της έκβασης του διαγωνισμού του βιολογικού καθαρισμού ενός πολύ σοβαρού έργου, όχι απλά για την πόλη του Άρχους, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, για όλες τις υπόλοιπες κοινότητες οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση των λιμάτων των οικισμών, υπήρχε θετική έκβαση, κερδίθηκε δηλαδή εν ολίγης η άποψη του Δήμου. Όσοι βέβαια συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή, έτσι για την ιστορία θα πω ότι είχαμε επιστρέψει ως Οικονομική Επιτροπή προς την Επιτροπή Διαγωνισμού 5-6 φορές, αν θυμάμαι καλά, το πρακτικό της Επιτροπής ένδειξη στην ουσία καλής θέλησης, γιατί η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει μονοδοτικό χαρακτήρα, τον αποφασιστικό χαρακτήρα η Οικονομική Επιτροπή. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι στεναχωριέμαι με κάποια λεγόμενα εδώ συναδέλφων. Γιατί, κύριε συνάδελφε, κύριε Πολυνάρη, είχατε πει τότε και δεν ψηφίσατε, βέβαια είναι και ο Μάσας, ότι να μην ξοδεύουμε τσάπα λεφτά δεν υπάρχει περίπτωση να κερδιθεί απόφαση. Λέτε πριν φέρουμε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή να μην το είχαμε σταθμίσει με κάποιους ανθρώπους που είχαν εμπειρία σε αυτό. Έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε φορτισμένοι με τη διοίκηση αυτού του Δήμου ότι σπαταλάμε χρήματα έτσι από εδώ και από εκεί. Και μου κάνει εντύπωση και τη σημερινή σας τοποθέτηση στην έκτακτη Οικονομική Επιτροπή και να πω ότι έγινε έκτακτη με την έννοια της κατεπίγου σας, γιατί πλέον πρέπει να τρέξει η διαδικασία και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να μετά και την έκκληση της όλης διαδικασίας από την Διαχειριστική Αρχή και την έκκληση, την προέκκληση υπογραφής σύμβασης, να τρέξει η κατασκευή του έργου, γιατί θα πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του 2023, που κλείνει και η προγραμματική περίοδος. Περίμενα έστω και σήμερα, μετά την θετική αυτή έκβαση της υπόθεσης αυτής, να είστε σύμφωνος με αυτή την απόφαση. Βέβαια θα μου πείτε, όταν ψηφίσατε κατά στην αρχική, πώς θα ήσασταν, εκεί νομίζω ότι είναι και το μεγαλείο των πολιτικών ανδρών να αναλαμβάνουν κάποια πράγματα όταν βλέπουν εμπράκτως τα αποτελέσματα της πορείας κάποιων ουσιαστικών θεμάτων και να λέμε ναι, κάναμε λάθος. Γιατί αν το δούμε και καθαρά δεοντολογικά, ορκιστήκαμε εδώ ως νέα Δημοτική Αρχή, ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο, να διασφαλίσουμε και να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν
όταν ο Δήμος αντιδικεί δικαστικά με κάποιον, να υπάρχει κάποιος δημοτικός σύμβουλος που εκπροσωπεί το Δήμο και να τάσετε απέναντι στα συμφέροντα του Δήμου. Γιατί αν πάμε το δούμε πέρα από το διοντολογικό καθαρά, αν το δούμε και καθαρά τυπικά, υπάρχει και κατά την άποψή μου την παράβαση καθήκοντος. Δεν θέλω να πω σε τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά στεναχωρούν και δεν έδειξα νομίζω ποτέ τέτοιου είδους διάθεση. Όπως επίσης στεναχωρέθηκα όταν διάβασα το δελτίο τύπου που βγάλατε για τον ένα χρόνο. Το διάβασα και έτσι προβληματίστηκα. Άραγε, ζείτε εδώ σε αυτόν τον τόπο. Ξέρετε το τι γίνεται στα χωριά που λέτε 9 χρόνια εγκατάλειψης και θα αποσυστηθεί άλλος ένας. Θέλετε μήπως να καθίσω να σας τα γράψω το τι έχει γίνει σε κάθε χωριό. Πέρα που αν καθίσω να μιλάω, τα θυμάμαι τα πιο πολλά και θα ξεχάσω ούτε το 5%. Αλλά θα χρειαστεί να μιλάμε κανένα δεκάλεπτο με αυτά που έχουν γίνει στα χωριά. Ή με αυτά τα έργα που λέτε που θα έπρεπε να τα σχεδιάσουμε χρόνια πριν. Ξεχάσατε ότι ήσασταν από το 11 μέχρι το 14 δημοτικό σύμβουλο εδώ και μάλιστα από το 10 μέχρι το 12 πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν σχεδιάσαμε τίποτα δηλαδή. Όλα αυτά τα έργα που είναι σε εξέλιξη έχουν ήδη κατασκευαστεί. Δεν έχουν σχεδιαστεί. Αυτά τα που περιέχονται στο τεχνικό πρόγραμμα έργα που είναι πάνω από 60 εκατομμύρια και μαζί με αυτά που θα ενταχθούν στο άμεσο διάστημα το επόμενο, δηλαδή μέχρι τέλος Οκτωβρίου που θα είναι άλλα κάποια 15 εκατομμύρια, θα φτάσουμε δηλαδή τα 80 ήρθαν από έτσι από τον ουρανό. Δεν ξέρω. Αυτά τα θέτω ως προβληματισμό και όχι ως αντιδικία. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί και λίγο πιο ειλικρινείς και να έχουμε το θάρρος να πούμε ότι ναι, έγιναν όλα αυτά. Και να μην μηδενίζουμε. Γιατί το αν σχεδιάστηκαν πράγματα, υλοποιήθηκαν, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Το ξέρει και ο κόσμος. Και δεν έχω καμία αντίρρηση, σας λέω αν θέλετε, θα καθίσουν και θα σας τα γράψω όλα αναλυτικά. Και για όλα τα υπόλοιπα που γράφετε. Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε κρυφό. Και το έχουμε αποδείξει αυτό, ότι αναλαμβάνουμε και την πολιτική ευθύνη, αλλά έχουμε και πολιτική αξιοπρέπεια. Και έχουμε και προσωπική αξιοπρέπεια, την οποία δεν έχουμε δώσει δικαίωμα ακόμη να την προσβάλλει κανείς. Γιατί αν ανήκαμε σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων, δεν θα ήμασταν εδώ. Και το θεωρώ ελάχιστη προσβολή, μάλλον μέγιστη προσβολή και ελάχιστη αναφορά, το να κυκλοφορούν διάφοροι και να κάνουν κουβέντες καφενείου. Και όταν επικαλέστηκα το τι λέτε, δεν μιλάω μόνο σε εσάς, αλλά μιλάω και στον συνάδελφο που κάθεται δίπλα σας, προχθές μου είπε, δική σου σύμβουλη τα λένε. Ωραία λοιπόν, μπορείτε να τους κατανομάσετε εδώ μέσα. Ποιος τα λέει και τι λέει. Έχετε δικαίωμα να θίγετε προσωπικότητες. Έχετε δικαίωμα να θίγετε αξιοπρέπειες. Από πού προκύπτει αυτό. Αντιληφθήκατε ποτέ ότι αυτό μπορεί να παράξει και ποινικές διαδικασίες. Το σκεφτήκατε ποτέ. Δεν βγήκα ποτέ ούτε να σας κατηγορήσω για λαϊκισμό, θα μπορούσα να το κάνω γιατί το θεωρώ ότι ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει και το έκρινε. Έχω μάθει να μένω στην ουσία. Καλό το καφενείο, αλλά για διασκέδαση. Αν είμαστε για ένα πράγμα περήφανοι, σαν προτεραιότητα στον πολίτη, είναι ότι φέραμε ξανά την άσκηση της πολιτικής, της δημοτικής πολιτικής, στο φυσικό της χώρο, που είναι έτσι από το Δημοτικού Συμβουλίου. Ούτε καφενεία, ούτε εκεί που πίνουν καφέ τα πρωινάδικα. Και λέμε λόγια από τον κούπο κατά το κοινό λεγόμενο.
Όποιος θέλει, έχει κάθε δικαίωμα και έχουμε υποχρέωση σε αυτό, γιατί αυτό προβλέπει η δημοκρατία και οι θεσμοί, να τα λύνουμε εδώ μέσα. Δεν βγήκα ποτέ σε καφενείο ή σε ΜΜΕ να πω κάτι το οποίο δεν το είπα πριν εδώ μέσα. Είναι αρχή. Μπορεί να είναι δύσκολο. Μπορεί να είναι επίπονο. Μπορεί να έχει επιπτώσεις αυτές που τράβηξα στην υγεία μου, αλλά αυτό κάνω. Και είμαι περήφανος γι' αυτό και εγώ και συνεργάτη μου. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω λοιπόν να μαζευτείτε λίγο κάποιο κοινό λεγόμενο. Να προσέχετε το τι λέτε, πού το λέτε, ποιους προσβάλλετε, για ποιους μιλάτε. Γιατί αν αυτό είναι αφενός μεν απολύτικο, αντιδεολογικό, ανεξιοπρεπές, ένας λόγος παραπάνω αυτή την περίοδο του δύσκολη που διανύουμε, με όλη αυτή την κατάσταση, την δυσχερή που ζει η περιοχή μας γενικότερα, είναι ένας λόγος παραπάνω ευαισθησίας, αξιοπρέπειας και ατομικής ευθύνης, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν κάποιος δεν έχει το ελάχιστο μεροκάματο, τέτοια περιμένει να ακούσει για να πάρει φόρα κατά το κοινό λεγόμενο. Και να είστε βέβαιοι ότι αν η φόρα πάρθει, θα τους πάρει όλους. Δικαίως και αδίκως. Ναι, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά να είστε βέβαιοι ότι αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, ότι δεν θα μείνω μόνο σε τέτοιου είδους συστάσεις. Που δεν είναι σύσταση, είναι κουβέντα σοβαρών πολιτικών ανθρώπων, στο φυσικό του χώρο. Η υπομονή έχει όρια. Όποιος έχει λοιπόν το πολιτικό θάρρος να υποστηρίξει και να αντέξει κάποια πράγματα εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλά λόγια, ο Τάδε έκανε αυτό, και ο Τάδε έκλεψε, και ο Τάδε έκανε εκείνο, και ο Τάδε έστησε το άλλο. Και εγώ δεν ξέρω, αλλά μου το είπε ο Τάδε, ορίστε, ειδού η ρώτηση του το πείδημα. Ποιος το είπε και πού το είπε. Κουβέντες ξεκάθαρες. Κύριε Πρόεδρε και κύριε συνάδελφοι, προφανώς ο Δήμαρχος έβαλε κάποια θέματα έτσι όπως τα βλέπει από την δική του πλευρά. Αναφέρθηκε και στην Οικονομική Επιτροπή για το έργο, αλλά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, θα φέρω τις τοποθετήσεις εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνουν γνωστές. Δεν τις έχω μαζί μου σήμερα, γιατί σήμερα ήταν η δεύτερη επιτύπωση συνεδρίαση, αλλά θα τις φέρω για να γνωρίζει το σώμα τι ακριβώς είπα και γιατί το είπα. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να σας συνέλθω γραμματέας πάντως. Δηλαδή, σε λεγράξει το πρόγραμμα της αναγκής. Να σας διαβάσω λίγο. Όχι, όχι, θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Λοιπόν, για να βγουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Σαφώς. Οι απόψεις ολονών είναι σεβαστές. Νομίζω ότι και με το δελτίο τύπου δεν υπάρχει καμία προσβολή για κανένα. Και σε τίποτα. Για την προσβολή να μην μπερδευόμαστε. Δεν μίλησα εσά για την προσβολή. Δεν ακούσατε εμένα. Έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία προσβολή και για τίποτα. Ήταν ένα δελτίο τύπου το οποίο έλεγε τα πράγματα του πρώτου έτου. Και όπω εδώ λέω στο σώμα, από εδώ και μπρος θα υπάρχουν πολλά δελτία. Βέβαια, ο Δήμαρχος φάνηκε ότι πειράχτηκε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ναι. Όταν λες την αλήθεια, ναι. Δεν πειράζεις. Τα αλήθεια είναι αυτά. Βέβαια. Και αν θέλετε, σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα φέρω και το δελτίο τύπου και θα ασχοληθούμε παράγραφο-παράγραφο και κουβέντα-κουβέντα.
Θα το κάνει. Όχι. Για να ενημερωθεί το σώμα. Γιατί ο Δήμαρχος ζήτησε να ενημερώσει το σώμα και αναφέρθηκε στο δελτίο τύπου της παράταξής μας, του συνδυασμού μας. Νομίζω είναι, είναι δικαίωμά μας, αναφέρετο, να κάνουμε τα δελτία τύπου, να λέμε αυτά που πιστεύουμε, να λέμε τις αλήθειες, ανεξάρτητα αν κάποιους τους περάζουν ή δεν τους περάζουν. Εδώ ήρθαμε για να ενημερώνουμε τους δημότες. Να ξέρουν οι δημότες τι ακριβώς, να λέμε αλήθειες, τι ακριβώς γίνεται στο Δήμο μας. Και προπάντων, τουλάχιστον από την παράταξή μας και από μένα προσωπικά, το μόνο που κάνω στη ζωή μου να λέω αλήθειες. Μακριά από μένα ο λαϊκισμός και τα ψέματα. Μακριά. Όταν ένας άνθρωπος στα 66 χρόνια έχει διαβεί έναν δρόμο, δεν μπορεί στο 67 να είναι διαφορετικός. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Δήμαρχε, και δημοκρατική σας άποψη, λοιπόν, αλλά όμως βιαστήκατε μέσα εδώ να μας προσάψετε και ευθύνες, και μάλιστα ποινικές ευθύνες. Ακούστε τη δημοκρατία που έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να μην μπορεί δηλαδή κανένας να εκφράσει και να πει τις απόψεις του. Και ποινική ευθύνη, κύριε Γκουρινάρη, για να μην ξεκαθαρίσουμε, είπα κάτι. Έτσι. Είπα για ποινική ευθύνη για αυτά που λέγονται στα καφενεία. Να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Εντάξει. Για ποια καφενεία. Για αυτό δεν λοιπόν διαπιστώνω ότι τελικά μάλλον είναι αυτό εδώ τι είδε ζούμε. Εδώ είμαι πριν 10 λεπτά. Τι ζούμε τώρα, αυτά που είπατε, αλλά δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πρακτικά. Αν θέλω να πάρετε καθημερινά να καταλάβετε το τι είπα. Και μου μίλησα για ποινική ευθύνη. Μας έστειλαν οι πολίτες για να ασκήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο τη διοίκηση του Δήμου. Μας έστειλαν εδώ επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα για όλα τα πεπραγμένα να τους ενημερώνουμε. Εμείς από την πλευρά μας, σαν συνδυασμός και σαν παράταξη, αυτό θα κάνουμε και θα το κάνουμε από εδώ και μπρος πολύ συχνά. Γιατί θέλουμε η αλήθεια και η ενημέρωση να φτάνει παντού. Να είναι free όμως.